κύριε Σαμαρά και κύριε Βενιζέλο, μπορείτε να διαγράφετε βουλευτές των κομμάτων σας που ανήκαν έως τη διαγραφή τους στην κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό που δεν μπορείτε να διαγράψετε είναι την πραγματικότητα και την κοινωνία. Την πραγματικότητα που βοά ότι η πολιτική σας έχει αποτύχει, ότι είστε μια κυβέρνηση με καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα, που βρίσκεται σε σύγχυση, σε υποχώρηση και σε αποδρομή. Και την κοινωνία που υποφέρει στη μεγάλη της πλειοψηφία από τις συνέπειες αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Πριν από λίγο ο κ. Βορύδης μας εμφάνισε ως Κασάνδρες. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε στις προβλέψεις μας και διαψευστήκατε όλοι εσείς που έχετε μετατρέψει το μνημόνιο σε Ευαγγέλιο. Γιατί η ύφεση είναι 25%, ενώ το μνημόνιο προέβλεπε ότι θα βγούμε με συνολική ύφεση 14%, γιατί η ανεργία είναι στο 30%, ενώ το μνημόνιο προέβλεπε ότι το πικ της ανεργίας θα είναι στο 14%, γιατί το χρέος, όχι κατά το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά τον ΟΣΑ, το 2014 θα φτάσει το 181%. Κασάνδρα και ΟΣΑ, κύριε Βορύδη. Για να μην μιλήσουμε για τη φτώχεια, τις ανισότητες, την ανέχεια. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις μας και γι' αυτό αυξάνονται αυτοί και μέσα στη χώρα και έξω από τη χώρα, που καταγράφουν την διορατικότητα των προβλέψεων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ορθότητα του πλαισίου των προτάσεων που έχουμε καταθέσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πριν λίγη ώρα ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων. Είναι εργαλείο για να υλοποιήσετε τον προϋπολογισμό του 2014, με τον οποίο προβλέπετε έσοδα από τα ακίνητα 3,9 δις για το 2014. 2,2% του ΑΕΠ. Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 8 φορές επάνω από το πόσα μάζευε το κράτος από τα ακίνητα το 2009. Με τις αντικειμενικές του 2007, που συνιστά αδικία και φοροκλοπή. Και την ίδια ώρα παίρνετε ψίχουλα από τα χιλιάδες πανάκριβα ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία offshore, γιατί πολύ απλά δεν θέλετε να τις ελέγξετε και γι' αυτό έχετε ελέγξει από τις 10 περίπου χιλιάδες μερικές δεκάδες και έχετε εισπράξει ψίχουλα. Και δεν σαν να μην έφτανε αυτό, με το νομοσχέδιο που μόλις ψηφίσατε για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ο μέχρι τώρα συντελεστής που ήταν 2% μειώθηκε από εσάς στο μισό, στο 1%, δηλαδή τους πολύ πλούσιους τους φορολογείτε στο μισό, την ώρα που υπερφορολογείτε άγρια τη μικρή και μεσαία περιουσία. Έρχομαι γρήγορα στους πληστηριασμούς, γιατί τα ανέπτυξε εξαιρετικά ο εισηγητής μας, ο κύριος Σταθάκης. Τι κάνετε σήμερα? Σπάτε τις απαιτήσεις της Τρόικα στα δύο. Ανοίγετε τώρα την Κερκόπορτα και απελευθερώνετε τη δυνατότητα πληστηριασμών για μια κατηγορία και έχετε δεσμευτεί ότι σε ένα χρόνο θα ανοίξετε ορθάνυχτα τις λεωφόρους. Γι' αυτό και εδώ παριστάνετε τα λεοντάρια και τα κοκόρια και τα παπαγαλάκια σας στα μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι είναι μια κίνηση μονομερής, ενώ την ίδια ώρα διαρρέεται προς την Εσπερία και εις τας Βρυξέλλας ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί με τη συμφωνία ή αν όχι τη συμφωνία, την ανοχή της Τρόικα. Είμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μόνη χώρα που δεν έχει κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κόκκινων στεγαστικών δανείων, που μπορεί να σημαίνει επιμήκυνση χρονική, μικρότερο επιτόκιο, κούρεμα, και η μόνη χώρα που με δική σας πολιτική ευθύνη δεν είχε την πρόνοια να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει την σύνδεση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με τη ρύθμιση των δανείων. Διότι δίνει λεφτά ο φορολογούμενος για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες χωρίς αυτό να συναρτάται και να κουμπώνει με τη ρύθμιση των δανείων. Όπως έγινε στην Ιρλανδία, όχι από κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έρχομαι, κύριε Χατζηδάκη, στα άρθρα 7 και 8 του νομοσχεδίου, διότι δεν είναι εδώ ο κύριος Τουρνάρας. Είδα χθες τις ειδήσεις ότι είναι έξαλλος, λέει ο Σαμαράς,
και παρενέβη γιατί δεν ήξερε. Ωραίος πρωθυπουργός είναι, όλα γίνονται με εντολή του, αλλά δεν ξέρει τι έχουν τα νομοσχέδια που έρχονται με διαδικασία κατεπήγοντος. Λοιπόν, ας δεχθώ εγώ ότι έτσι είναι. Πάρτε τα πίσω. Έχουν υπερβολικά πρόστιμα τοκογλυφικού χαρακτήρα και πολύ ψηλά επιτόκια. 8,5% ετήσιου επιτόκιο και πρόστιμο 10% στους δύο μήνες, που γίνεται 20% στο χρόνο. Δεν τα λέει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λένε άκρος φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Έθνος. Τοκογλυφία από το δημόσιο. Το Έθνος. Έπαθε ΣΥΡΙΖΑ το Έθνος. Τα Νέα. Στα σαγόνια της εφορίας. Κριτικάροντας τα δύο νομοσχέδια για τα ακίνητα και τους πληστηριασμούς. Σας καλούμε έστω και τώρα να αποσύρετε τα άρθρα 7 και 8. Γιατί είναι τρελοκομείο η εικόνα ο Σαμαράς έξαλλος να ζητά από τον Στουρνάρα αλλαγές και διορθώσεις ή και απόσυρση, και ο Στουρνάρας εδώ να έρχεται και να περηφανεύεται ότι είναι πάρα πολύ καλύτερο από το προηγούμενο και δεν αλλάζω τίποτα. Επειδή όμως δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι ακούτε τις εκκλήσεις μας, εμείς καταθέτουμε αμέσως αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7 και 8. Στο χρόνο τον ελάχιστο που ζητώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Έχω μια τροπολογία απαράδεκτη και στη μεθόδευση και στο περιεχόμενο. Την ονομάζω τροπολογία Γεωργιάδη, τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Τι κάνει? Προσπαθεί να διακόψει de facto το διάλογο που πάλι με εντολή και πρωτοβουλία Σαμαρά ξεκίνησε με τους γιατρούς. Και για να υλοποιήσει μνημονιακή κυβέρνηση, το λέω όσο πιο απλά και σύντομα μπορώ, για κινητικότητα δηλαδή απολύσεις, λέει ότι όσοι από την πρωτοβάθμια φροντίδα, από τον ΕΟΠΗ, πάνε στο σύστημα υγείας στις περιφέρειες, δεν θα ενταχθούν στο μισθολόγιο που προβλέπεται ήδη για τους γιατρούς, αλλά θα φτιαχτεί κάτι άλλο, δεύτερης, τρίτης εθνικής για αυτούς, σαν να τους λέει αμέτεστο καλό. Είναι απαράδεκτο. Και διαψεύδει και τους ισχυρισμούς ότι τάχα τους νοιάζεστε κτλ. Μάλλον επειδή σε ορισμένες τελευταίες εκλογές υπερψήφισαν την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και όχι την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που δεκαετίες υπερψήφισαν, θέλετε να τους εκδικηθείτε. Τροπολογία 1041 που απεσύρθη την τελευταία στιγμή από την ονομαστική ψηφοφορία, κατά παράβαση ουσιαστικά του κανονισμού από τον κύριο Στουρνάρα, διότι η διαδικασία των νομοσχέδων των ακινήτων είχε φορολογηθεί. Να το εξηγήσουμε σε αυτούς που μας ακούν και βλέπουν. Τι έλεγε? Ότι μπορούν να εξασφαλίζονται με προδημοσίευση στο ΦΕΚ ενέργειες οι οποίες της διοίκησης, οι οποίες ακόμη δεν έχουν εγκριθεί. Και μας λέτε ότι αυτό το ζήτησαν απλώς οι εργαζόμενοι του Εθνικού Τυπογραφείου. Δεν σας έχω τόσο έτσι ενδοτικούς στα αιτήματα εργαζομένων, μάλλον το αντίθετο. Καταλήγοντας, κύριε Παπαδημούλη, έχετε... Ολοκληρώνω σε δευτερόλεπτα. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής, καταψηφίζουμε τις βασικές διατάξεις, στη δευτερολογία του ο εισηγητής μας και στην τριτολογία μου και εγώ, που θα είναι το μισό, τρία λεπτά, θα αναφερθούμε και σε διατάξεις που ο χρόνος δεν μας επέτρεψε να αναφερθούμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.